Αυτή τη φορά για τους συμβασίχους όλου του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κάτω από την ομπρέλα των επικουρικών, εμείς θέλουμε να έχουμε όλο τον κόσμο που λέγονται συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, κουπρονιακοί υπάλληλοι, ΟΑΕΔ, επικουρικοί. Αυτή τη στιγμή, ανά την Ελλάδα, μόνο επικουρικοί είναι 20.000 άνθρωποι, οι οποίοι ήρθαν και στήριξαν πανδημία, στήριξαν τα κενά των μη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Και μετά από τόσα χρόνια εργασίας, δυστυχώς, είναι στη δυσάρεστη θέση να ακούνε ότι ανακοινώθηκαν οι απολύσεις τους μέσω πρόθεσμα στους 2, 3 και 6 μήνες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα το πάρει πίσω η κυβέρνηση αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ήρθαν εδώ για πλάκα, έχουν και καλύπτουν πάγιες ανάγκες όλα αυτά τα χρόνια. Άλλος 1, 2, 5, 7 χρόνια. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο το θέμα της ανεργίας, είναι καθαρά θέμα λειτουργικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Φανταστείτε ότι μόνο εμείς στο νοσοκομείο της Λαμίας έχουμε μόνο από επικουρικούς 150 άτομα. Εάν στις 36 του 24 αποχωρήσουν αυτά τα 150 άτομα, ετοιμαστείτε να απολέσετε και το νοσοκομείο μας. Δεν θα έχει νόημα πια η ύπαρξή του, η διοίκησή του, οι γιατροί του, κανένας. Περιμένουμε τη βοήθεια και από τον κόσμο, όχι μόνο από την πολιτεία, η οποία πολιτεία άλλα έταξε προεκλογικά, αλλά μετεκλογικά τα πήρε πίσω, όπως κάνει αρκετές φορές. Θέλουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και όλοι μαζί εδώ, μόνιμοι και εμείς, προς όφελος αυτών των ανθρώπων. Έχω 3 χρόνια που εργάζομαι ως επικουρικό με ανανεώσεις συμβάσεων και πολλοί άλλοι από το προσωπικό μας είναι πολύ περισσότερα χρόνια από εμένα και συμβασιούχοι άλλων σχέσεων ιδιωτικού δικαίου. Λοιπόν, είναι επικουρικό, είναι με τον ΟΑΕΔ, είναι με το πρόγραμμα Φίλος, COVID. Υπάρχουν πολύ μικρές συμβάσεις για κάποιους συμβασιούχους, οι οποίες είναι δίμηνες και ταλαιπωρούν τον κόσμο και με το στρες που έχει αν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους. Εκτός αυτού, περιμέναμε κάποια μονιμοποίηση, περιμέναμε τις συμβάσεις της αορίστου χρόνου ΥΕ, περιμένουμε αρκετό καιρό, που αργότερα θα βγουν και για ΠΕ, ΤΑΦΕ. Κατά τη γνώμη μου τις βαρνάνε, να το πω έτσι, διότι δεν ξέρω για ποιο λόγο καθυστερούν. Εκτός αυτού, όλοι μας περιμένουμε μια μονιμοποίηση. Το προσωπικό σταδιακά φεύγει με σύνταξη. Βλέπουμε καθημερινά συναδέλφους που ενημερώνουν, θα αποχωρήσουν με σύνταξη και λογικό είναι, δούλεψαν αρκετά χρόνια. Οι θέσεις ήδη είναι πολύ... Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις στο προσωπικό, δεν επαρκούν. Πόσο θα συνεχιστεί αυτό, για ποιο λόγο? Αν φύγουμε κι εμείς, πηγαίνετε μια βόλτα στο νοσοκομείο μέσα να δείτε πώς είναι τα τμήματα. Με το προσωπικό που ήδη υπάρχει έξω και μας στηρίζουν και οι μόνιμοι υπάλληλοι, διότι χρειάζονται βοήθεια. Δεν επαρκεί το προσωπικό που υπάρχει ήδη βοηθητικό. Σας είχαν υποσχεθεί ότι θα... Είχε αναφερθεί ότι θα μονιμοποιηθούμε όλοι οι συμβασιούχοι. Ανεξαρτήτου σύμβασης, δηλαδή τι σύμβαση έχει ο καθένας, είτε ΟΑΕΔ, είτε επικουρικό, είτε φίλος, είτε COVID κλπ. Δεν έχουν σταματήσει, δεν έχουν ενημερώσει για κάτι σίγουρο.